Πάμε σε ένα άλλο νησί, το οποίο έχει δεχθεί μεγάλα κύματα προσφύγων και μεταναστών, αλλά πάμε για ένα άλλο λόγο. Αναφερόμαστε βεβαίως στη Λέσβο και στην υπόθεση του αστυνομικού που κατηγορείται για το βιασμό της 14χρονης αθλήτριας, καθώς, θυμίζουμε, ο αστυνομικός ήταν και προπονητής βόλεϊ. Ο καλός συνάδελφος Γιάννης Συνάννης θα είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Διότι δεν ξέρω, οδηγείται σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη. Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλήνη, βρίσκομαι έξω από το δικαστικό μέγαρο Μυτιλήνης, όπου πριν από μία περίπου ώρα ήρθε εδώ, μάλλον μεταφέρθηκε εδώ ο κατηγορούμενος και φερόμενος ως βιαστής, ο 53χρονος αστυνομικός Στρατής Μυρογιάννης, και βεβαίως έχει περάσει αρκετή ώρα. Αυτό τι δείχνει ότι δεν θα ζητήσει άλλη αναβολή, γιατί ανέβηκε με το δικηγόρο του και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει κανονικά η απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προκειμένου να αποφανθούν τι ακριβώς θα γίνει, αν θα προφυλακιστεί, αν θα βρεθεί ελεύθερος και τι κατηγορίες θα του αποδοθούν. Βλέπουμε ότι φορούσε και αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Υπήρχε κάποιος φόβος. Εδώ ακριβώς πίσω μου βλέπετε έχει έρθει αρκετός κόσμος, έχει συγκεντρωθεί. Είναι εννοείται οι γονείς της 14χρονης και άνθρωποι οι οποίοι τους στηρίζουν σε αυτό τον αγώνα που δίνουν. Και ελπίζουν βεβαίως ότι ο κατηγορούμενος θα καταδικαστεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία και όχι γιατί τους άκουσαν να λένε για λιγνάδι και τέτοια πράγματα, ότι ξέρετε, η δικαιοσύνη είναι κάπως σε αυτές τις περιπτώσεις ελαστική. Εμείς ότι είχαμε συγκέντρωση κόσμου και στη Ζάκυνθο για την υπόθεση γενοκτονίας. Γιάννη, θα σου πω ότι πριν από λίγο έλαβα μία δήλωση της δικηγόρου του αστυνομικού, της κυρίας, είναι η κυρία Πέννη Μαρκοπούλου. Όπως γράφει στην ανακοίνωσή της, πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία και είναι αντιληπτό το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση. Αλλά θα πρέπει να επιτραπεί στην ποινική διαδικασία να εξελιχθεί ο κατηγορούμενος. Οφείλει να μιλήσει πρώτα και κύρια στις ανακριτικές αρχές. Να δούμε λοιπόν τι θα πει. Βλέπουμε τη φωτογραφία του, μας ανέφερε στο όνομά του, με εντολή εισαγγελέα όλα αυτά. Σωστά. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει εδώ, τι θα πει στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια και βεβαίως τι απόφαση θα βγάλουν. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι ακούγονται πολλά και διάφορα, ότι θα αποκαλυφθούν πράγματα τα οποία θα αλλάξουν την τροπή της διαδικασίας και βεβαίως δεν εννοώ ότι θα απαλλαγεί σε καμία των περιπτώσεων, έτσι, γιατί σύμφωνα με ανεπίσημη τουλάχιστον τοποθέτηση του δικηγόρου του κατηγορουμένου, λέει ότι όλα όσα έγιναν γιατί είχε σχέση και δεν έγινε κάποιος βιασμός. Να τα δούμε, να δούμε τι θα πει. Θυμίζω πάντως ότι και σχέση να λέει ότι είχαν, το κοριτσάκι ήταν 14 ετών. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Συνάννη, για το ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούν να παίζουν στα μαλακά με ελαφρυντικά. Το καταλαβαίνουμε όχι μόνο εμείς και οι τηλεθεατές. Άλλο βιασμός και άλλο υποπλάνηση ανήλικης. Για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Την καλημέρα. Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com